Vibin. Γεια σα και στα crypto νέα. Σήμερα, 1η Δεκάτου 2024, και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Καταρχά, καλό μήνα σε όλου και σε όλε σα. Και εμεί θα ξεκινήσουμε με την χθεσινή μέρα και θα πάμε σε αυτό εδώ πέρα του tweet του κυρίου Crypto Capitalist, του αγαπητού μα Γιώργου. Ο οποίο με πάρα πολύ απλά λόγια είπε ότι στι 31 Οκτωβρίου του 2008, κάποιο ονόματι Σατό Nakamoto δημοσίευσε μια λευκή βίβλο για το Bitcoin, παρακαλώ. Και όλοι ξέρουμε σήμερα τι ακριβώ έχει γίνει με το Bitcoin. Να πούμε ότι η χθεσινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική και έτσι πιο σημαντικότερο κατ' εμέ είναι να δείτε το βιντεάκι του κυρίου Γιώργου που έβγαλε πριν από 6 χρόνια. Ο οποίο Γιώργο εξηγεί όλη τη λευκή βίβλο του Bitcoin που έγραψε τότε ο Σατό Σινακαμότο. Την εξηγεί προφανώ στα ελληνικά και τη μεταφράζει παράλληλα. Οπότε, κατά τα κρύπτο νέα, αν υπάρχει μία λευκή βίβλο που όλοι θα έπρεπε να έχετε ακούσει ή να έχετε διαβάσει, αυτή είναι του Bitcoin και μετά οποιοδήποτε άλλο κρύπτο. Να πούμε ότι link θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή με τι πηγέ για να μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο ονομάζεται το βίντεο μετάφραση, ανάλυση, εξήγηση του white paper του bitcoin αν θέλετε το αναζητήσετε στο youtube. Και εμείς προχωρώντας πρέπει να πούμε ότι την έκδοση της λευκής βίβλου του bitcoin δεν τη δε γιορτάζουμε μόνο εμείς που είμαστε μέσα στα κρύπτο, τη γιορτάζουν και πρώην προέδροι των ΗΠΑ παρακαλώ. Όπως ο κύριος Donald Trump ο οποίος κάνει μια τελευταία έκκληση στους ψηφοφόρους κρύπτο και έβγαλε στο δικό του social media αυτό εδώ πέρα το μήνυμα το οποίο λέει θα ήθελα να ευχηθώ πάρα πολύ στου bitcoiner Χαρούμενη 16η επέτειο από τότε που ο Σατσουνα Καμότο έβγαλε το white paper του Bitcoin, ουσιαστικά. Σε ελεύθερη μετάφραση το λέω. Επίση, είπε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο που κάνει η Καμάλα ενάντια στα κρύπτο και θα φέρει το Bitcoin στην Αμερική. Οπότε, ψηφίστε αυτόν για να έχουμε Bitcoin στην Αμερική. Πάλι ελεύθερη μετάφραση τα κάνω όλα. Να πούμε ότι, ναι, κυρίε και κύριοι, κάποιο ο οποίο ήταν πρώην πρόεδρο τη Αμερική και πολύ πιθανόν να είναι και ξανά πρόεδρο τη Αμερική σε τέσσερι μέρε, βγήκε και είπε είπε χαρούμενη 16η επέτειο για το white paper που έβγαλε ο Σαντό Νακαμώτο για το Bitcoin. Όχι, πείτε μου αν το περιμένατε εσεί αυτό, αγαπητό μου κοινό. Και εμεί από τον Donald Trump, ο οποίο κάνει μια τελευταία έκκληση στου ψηφοφόρου κρυπτο, αν θυμάστε από το προηγούμενο επεισόδιο, μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική για τι εκλογέ. Θα πάμε και στην Coinbase με το Crypto Super Pack που ουσιαστικά παίρνει άλλα 25 εκατομμύρια δολάρια για να τα δώσει σε διάφορου πολιτικού στην Αμερική ώστε να κινήσει τα νήματα σε αυτού που τα δεν ξέρουμε ποιου συγκεκριμένου. Κάνει Coinbase με το Crypto Super Pack τι κινήσει τη εκεί πέρα. Και εμεί από τι εκλογέ ήρθε η ώρα να πάμε και στα ETF μα, για τα οποία αν η χθεσινή μέρα είχαμε δει μια τιτανοτεράστια αγορά από την BlackRock, σήμερα δεν ξέρω ποια λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσω. Διότι με ολοκληρωμένα δεδομένα που έχουμε από τι 30 Οκτωβρίου, η BlackRock το spot Bitcoin ETF τη είχε εισρώσει αξία 872 εκατομμυρίων δολαρίων από μόνο του. Με αποτέλεσμα η προχθεσινή μέρα να κλείσει με εισρώσει 293,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε ότι τέτοιε ισορροέ από Spot Bitcoin ETF είχαμε να τι δούμε από τότε που τα ETF είχαν πρωτοβγεί και ουσιαστικά όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Α, πάμε να αγοράσουμε τώρα ETF κτλ. Και, τα λοιπά. και μετά προφανώ έπεσε το hype και έπεσαν και οι ισορροέ. Παρ' όλα αυτά, όχι για την BlackRock όπω βλέπουμε. Να πούμε ότι με δεδομένα από τι 31 Οκτωβρίου η μέρα μέχρι στιγμή είναι αρνητική με μείον 286,5 εκατομμύρια δολάρια διότι τα περισσότερα ETF έχουν εκροέ. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια μέρα η BlackRock δεν έχει βγάλει τα δεδομένα τη, οπότε ίσω αύριο πούμε κάτι διαφορετικό. Αναμένουμε. Σε περαιτέρω ειδήσει για τα ETF και για τι μεγάλε εταιρείε μα, να πούμε ότι η SEC επιβεβαίωσε την αίτηση τη Grayscale για ένα ETF ονόματι Digital Large Cap Fund, το οποίο έγινε και επίσημα ETF. Είχαμε δει την αίτησή του στα κρυπτο Το συγκεκριμένο αποτελείται από Bitcoin και Ethereum σε ποσοστό 94% και τα υπόλοιπα κρυπτο που έχει είναι Solana, XRP και Avalanche. Να πούμε ότι δεν είναι spot, δεν αγοράζει τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Είναι απλά ένα δείκτη που ακολουθεί τι τιμέ αυτών συνολικά και διαμορφώνεται και ο ίδιο ανάλογα. Και από τα ETF μα, θα πάμε στην VAN Egg, που είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια, όπω ξέρουμε, η οποία επένδυσε σε μια startup για gaming ονόματι Godzilla. Να πούμε ότι αυτό καταρχά δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνέχεια επενδύει η VanEck σε διάφορα πράγματα. Αυτή όμω η εταιρεία ίσω έχει κάτι διαφορετικό, διότι αυτή η εταιρεία είναι η εταιρεία που φτιάχνει το βιντεοπαιχνίδι Of the Grid, το οποίο σα είχα μιλήσει στα κρυπτονέα και είναι ένα βιντεοπαιχνίδι που κατάφερε να φτάσει ακόμα και στο κοινό που δεν ασχολείται με τα βιντεοπαιχνίδια στην κρυπτοαγορά. Κατάφερε να γίνει mainstream, που λέμε και στο χωριό μου λιγάκι. Καθώ είχαν μιλήσει και γι' αυτό πολύ μεγάλοι streamers όπω είχαμε δει στα κρυπτονέα. Να πούμε ότι επίση το συγκεκριμένο βιντεοπαιχνίδι κατάφερε να φτάσει και και στην κορυφή με τα δωρεάν βιντεοπαιχνίδια στο Epic Game Store που αυτό δείχνει ότι πολλοί gamers που δεν ασχολούνται με τα κρυπτο μπήκαν να το δοκιμάσουν. Οπότε αυτή εδώ πέρα η είδηση είναι αρκετή για τα κρυπτο νέα ώστε να ξανεπισκεφτούν αυτό το βιντεοπαιχνίδι και εμεί προχωρώντα θα πάμε και στο Tether το οποίο μα ανακοίνωσε τα κέρδη του. Καθότι μάθαμε ότι το Tether έβγαλε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2024 με τα κέρδη του για το 2024 μέχρι στιγμή να φτάνουν τα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια παρακαλώ. Καθότι το Tether όπω όλοι είναι και το μεγαλύτερο stablecoin που έχουμε στην κρυπτοαγορά αγορά με dominance που φτάνει το 69%. Με το USDT στη δεύτερη θέση με 20%. Το dominance είναι πόσο κομμάτι τη αγορά έχει κατακτήσει ο συγκεκριμένο stablecoin. Και εμεί θα πάμε και στι μηνύσει μα σιγά σιγά και στα κρυπτο μα και θα πάμε σήμερα στο Immutable, το οποίο όπω και η OpenSea και το Uniswap πήρε μια ειδοποίηση ονοματή Wells από τη SEC πούμε πάρα πολύ απλά λόγια, η SEC λέει στο Immutable ότι ξέρει τι, κάποια στιγμή θα σε μηνύσω. Δεν έχει πει η SEC ποιο είναι ο λόγο κτλ. Απλά είπε ότι ξέρει τι, θα σε μηνύσω κάποια στιγμή. Να πούμε ότι από αυτήν εδώ πέρα την είδηση, το Immutable έχει πτώσει 13% στο 24ωρο και 19% στο 7ήμερο διάγραμμα. Είναι που είναι πτωτική η κρυπτοαγορά σήμερα. Έγινε και αυτή εδώ πέρα, είχαμε για αυτήν εδώ πέρα την είδηση για το ίδιο, οπότε δεν βοήθησε την τιμή του όπω καταλαβαίνετε. Να πούμε ότι συνολικά η SEC έχει κοστίσει στην κρυπτοαγορά 426 εκατομμύρια δολάρια από τι διάφορε μηνύσει που κάνετε δεξιά και αριστερά. Καθότι η SEC έχει ανοίξει 104 υποθέσει κατά τη βιομηχανία Σκρίπτο συνολικά από το 2021 μέχρι το 2023. Να πούμε ότι δεν είναι και 104 άδικε υποθέσει, σε πολλά πράγματα είχε δίκιο, αλλά κατά κύριο λόγο απλά τα ταλαιπωρεί τα project χωρί κάποιον προφανή λόγο. Εμεί προχωρώντα, θα πάμε σήμερα και στην Binance και καταρχά να πούμε ότι η Binance συνεργάζεται με την Amazon Web Services, παρακαλώ, για κάτι το οποίο με ανησυχεί λιγουλάκι, διότι η Binance με αυτή τη συνεργασία θα την γενετική τεχνητή νοημοσύνη της Amazon για να βελτιοποιήσει τη δυνατότητα επαλήθευσης Know Your Customer KYC αλλιώς, και YC αλλιώς για να χειριστεί αιτήματα υπηρεσιών στην πλατφόρμα Binance. Να πούμε ότι ουσιαστικά το KYC είναι όταν δίνουμε στο ανταλλακτήριο τα δεδομένα μας όπως ταυτότητες, όνοματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κτλ. Οπότε για να με ειλικρινείς με ανησυχεί λιγουλάκι όταν ξέρω ότι η Amazon και η AI της θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ουσιαστικά. Θα προτιμούσα μόνο η Binance να έχει και να μην μπλέκεται και η Amazon. Και εμεί από την Binance με αυτέ τι αναβαθμίσει που θα έρθουν σε όλα τα ανταλλακτήρια αργά-γρήγορα, θα πάμε και στο BNB, παρακαλώ, που είναι η αλυσίδα που έχει η Binance, η οποία μα ανακοίνωσε την 8η σεζόν για το Builder, το οποίο είναι ουσιαστικά υποστήριξη και χρηματοδότηση για διάφορα έργα. Οπότε για την 8η σεζόν έχουμε 500 ετούντε και από αυτού μόνο οι 35 προκύρθηκαν για να πάρουν μια πιθανή χρηματοδότηση. Δεν είναι ότι αυτοί θα πάρουν, έχουν καλέ πιθανότητε αυτοί οι 35. Και ποιοι είναι αυτοί οι 35? η 35 δεν είναι άλλη από αυτήν εδώ πέρα την εικόνα που βλέπετε μπροστά σα. Οπότε όλα αυτά τα project εδώ πέρα μπορεί να πάρουν χρηματοδότηση και υποστήριξη από την Binance και την αλυσίδα τη. Οπότε ίσω υπάρχουν διαμαντάκια ανάμεσά του. Οπότε θα το έχω αυτό το άρθρο κάτω στην περιγραφή για να το μελετήσετε καλύτερα. Και εννοείται ήρθε η ώρα να πάμε και στην αγαπητή μα κρυπτο αγορά με το Bitcoin να στέκεται στι 69.000 δολάρια. Εμεί να είμαστε μέσα στην αντίστασή μα και ελπίσουμε να κάνει rebound και να βγει από πάνω που θα έχει και μια επιβεβαίωση ότι Έκανε support που θα θέλαμε να το δούμε αυτό και γενικότερα αυτή την πτώση την είχαμε επειδή κυρίω πουλάνε και μετοχέ από τι παραδοσιακέ αγορέ. Να πούμε ότι αυτό που έγινε είναι ότι οι traders ξεπούλισαν μετοχέ από τον Nasdaq και τον SB500 να έχουν τη χειρότερη μέρα του σε έναν μήνα αφού οι κορυφαίε εταιρείε όπω η Meta και η Microsoft δήλωσαν ότι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από ό,τι βγάζουν ουσιαστικά για να καλύψουν την αύξηση τη ζήτηση τη τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε με πιο απλά λόγια, επειδή πολύ μεγάλε εταιρείε από το Nasdaq που είναι τεχνολογικό δείκτη κατά κύριο λόγο, όπω η Meta και η Microsoft, δεν τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, αυτό έδωσε ένα σήμα στου traders να σορτώνουν αυτέ τι εταιρείε και να πουλήσουν τι μετοχέ του. Οπότε, επειδή πάρα πολλοί traders και επενδυτέ βλέπουν την κρυπτοαγορά σαν τι τυπικέ αγορέ τεχνολογία, όταν πουλούνται μετοχέ Meta, Microsoft και άλλων τεχνολογικών κολοσσών, συνήθως πουλούνται και κρύπτο και σορτάρονται τα κρύπτο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η πτώση στο bitcoin έρχεται κατά κύριο λόγο διότι οι παραδοσιακές αγορές σπρώχνουν τις εταιρείε τεχνολογικού επίπεδου προς τα κάτω λόγω ότι ξοδεύουν, όπως είπαν οι ίδιες, περισσότερα χρήματα για να καλύψουν την AI ζήτηση. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτήν εδώ πέρα την πτώση από χτες. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια πτώση που δίνει ευκαιρία στην τιμή του bitcoin να επιβεβαιώσει την αντίστασή μας και να την κάνει support. Κάτι που, όπως είπα, θέλουμε να δούμε. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα, 1η 11 του 2024, θα σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εφευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι, αφήστε άλλα και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντήσουν στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.